Με σκάφος του λιμενικού σώματος έφτασε στην παραλία του Βόλου ο δήμαρχος της πόλης Αλέκος Βούλγαρης, κρατώντας στα χέρια του τη σημαία των Μεσογειακών Αγώνων που θα φιλοξενηθεί στο Βόλο μέχρι και την λήξη των αγώνων του 2013. Ο δήμαρχος της πόλης παρέδωσε τη σημαία στα χέρια μεγάλων αθλητών της χώρας. Των Μεσογειακών Αγώνων, τους Ολυμπιονίκες, Παγκοσμιονίκες. Φιλοδοξία μας είναι το συγκεκριμένο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός να υπερβεί τοπικές διαστάσεις και όρια, να αναδείξει τις διαχρονικές αξίες και τον οικουμενικό του χαρακτήρα. Από σήμερα ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι το 2013. Από σήμερα ο χρόνος μετράει υπέρ του Βόλου και της Λάρισας, υπέρ της Θεσσαλίας και της Ελλάδας. Στα 4 χρόνια που απομένουν θα κριθούν πολλά και σημαντικά. Θα κριθεί η δυνατότητα του τόπου μας να δείξει νέες δεξιότητες και ικανότητες. Είναι οι μεγάλες στιγμές, οι στιγμές που περιμέναμε από τότε που ξεκινήσαμε το μεγάλο αγώνα το 2006. Σήμερα στο Βόλο, τη Δευτέρα στη Λάρισα και από εκεί και πέρα ανασκουμπωνόμαστε όλοι για να πετύχουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε. Οφείλουμε να κάνουμε πολύ καλύτερους μεσογειακούς αγώνες από αυτούς που έγιναν τις τελευταίες φορές, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία, για να υπάρχει σύγκριση. Ελπίζουμε ότι η οργάνωσή μας θα είναι εξαιρετική, ότι οι αγώνες θα αναβαθμιστούν. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι αγώνες που μετέχουν 24 χώρες. Ο μεγαλύτερος αριθμός αθλητών μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αυτός των Μεσογειακών Αγώνων. Και ευελπιστώ ότι και τόσο οργανωτικά όσο και από τις άλλες πλευρές θα μπορέσουμε να δείξουμε τον καλό εαυτό μας, αλλά χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά. Αυτό το όνειρο που ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια περίπου και έγινε πραγματικότητα, το πίστεψαν πολύ λίγοι άνθρωποι, αλλά τελικώς έγινε πραγματικότητα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βοήθησα στο να έρθουν οι αγώνες εδώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα είναι μέρα γιορτής, από αύριο όμως θα ξεκινήσουν τα δύσκολα. Οφείλουν όλοι οι παράγοντες της περιοχής αλλά και η κυβέρνηση να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Είναι ότι η κυβέρνηση την υποχρέωσή της θα την ολοκληρώσει με τα έργα υποδομής. Αυτό είναι η υποχρέωση της κυβέρνησης. Έτσι, όπως εγγυήθηκε η κυβέρνηση για την ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων, διότι οι εγγυήσεις ενός Δήμου δεν κρίθηκαν από την ΔΕΜΑ επαρκής. Εδώ είναι και ο καινούριος γραμματέας της ΔΕΜΑ, ο κύριος Ισίδωρος Κούβελας, στον οποίο πολλά οφείλουμε. Τελειώνοντας, θέλω να πω κάτι. Θέλω να συγχαρώ τα βολιωτάκια που πήραν μέρος στους αγώνες και τα είδα και με συγκίνησαν πάρα πολύ στην Πεσκάρα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η διάκριση ούτε ρώτησα. Η συμμετοχή τους εκεί ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Την ώρα που θα παραλάβουμε τη σημαία πρέπει να επιταχύνουμε όλες τις προσπάθειές μας, όλες τις διαδικασίες να τις επισπεύσουμε, έτσι τα έργα να γίνουν εγκαίρως και να έχουμε μια καλή διεξαγωγή των αγώνων. Πρέπει η κυβέρνηση να δρομολογήσει ταχύτερα τα έργα και τις δράσεις, να βοηθήσουν οι τοπικοί φορείς όσο μπορούν. Εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως ΠΑΣΟΚ, στηρίζουμε την υπόθεση, ψηφίσαμε τον νόμο στη Βουλή επί της αρχής και θέλουμε να γίνει με τον πύχη ψηλά και όχι με τον πύχη χαμηλά όπως στην Πεσκάρα. Σήμερα νιώθουμε ότι είναι μια ιστορική στιγμή. Η σημαία των Μεσογειακών Αγώνων στην πόλη μας, τα επόμενα 4 χρόνια δουλειά, προσπάθεια για να αναδείξουμε το Βόλο, για να αναδείξουμε τη Θεσσαλία ολόκληρη, πρωταγωνίστρια στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Ο Βόλος και η Λάρισα θα κάνουν εξαιρετική διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Θα αξιοποιήσουμε τις υποδομές που υπάρχουν, θα τις βελτιώσουμε και οι δύο πόλεις θα ωφεληθούν. Για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε πόσο ικανοί είμαστε για μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου, την ορχήστρα του Διαντίνα και πλαισιώθηκε με χορευτικό δρόμενο από ομάδα της Δημοτικής Σχολής Χορού.